στούντιό μας. Κύριε Κατερίνη Φραγκάκη, είναι δικηγόρος, είναι εδώ μαζί μας. Κύριε Φραγκάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί. Ευχαριστούμε. Η κυρία Μαργαρίτα Ζωγράφου, ψυχολόγος. Κυρία Ζωγράφου, να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εσάς που συμμετέχετε στη σημερινή μας κουβέντα. Και η κυρία Χριστίνα Μανέφορο, τεχνικός. Γεια σας, κυρία Μανέ, να είστε καλά. Καλημέρα σας. Ημέρα. Θα Ημέρα. Πρότεινα να ξεκινήσουμε από την κυρία Ζωγράφου, από την ψυχολόγο. Βεβαίως. Να ξεκινήσουμε από αυτό, διότι η κυρία Ζωγράφου, είναι πολύ επιβαρυντικές αυτές οι συνθήκες. Περάσαμε όλη αυτή την περίοδο που έχουμε πίσω μας του κορονοϊού, του εγκλεισμού και όλων των υπολείπων. Τώρα διανύουμε μία περίοδο, συμπληρώνουμε τώρα σχεδόν 20 ημέρες, με εικόνες που βλέπουμε όλοι διαρκώς, με στάχτη, με μαύρο, με κάπνα, με αποπνικτικές συνθήκες, με διαταγές εκενώστε, φύγετε, καλυφθείτε. Ένταση, θέλω ένταση, να πω, είναι ακραίες συνθήκες έντασης για τον πληθυσμό αυτές. Είναι ακραίες συνθήκες έντασης. Θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο. Ζούμε ένα καλοκαίρι το οποίο μυρίζει καπνό, έχει έντονη τη σύγχυση από τη μετάλλαξη πανδημίας, από τη μετάλλαξη Δέλτα, από τον κορονοϊό, και συναντώντας και τη διεθνή επικαιρότητα, θα ήθελα να σας πω ότι μυρίζει και μεσαίων. Σωστά. Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, mm-hmm. πολύ ανατολικά από εμάς. Ναι. Καταλαβαίνετε. Πολύ καλά κάνετε και βάζετε και αυτό το τρίπτυχο, διότι είναι ακόμα μία κρίση. Ναι. Όλοι οι άνθρωποι δεχόμαστε κάθε μέρα μηνύματα, κάθε μέρα εισρωές, οι οποίες δεν είναι πάντα θετικές. Ζούμε ένα δύσκολο καλοκαίρι. Άγχος, φόβο, ανασφάλεια, πίεση. Ναι, ναι. Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για όλους μας αυτή. Πολύ δύσκολη συνθήκη αυτή, η οποία έχει αναπτυχθεί και το βλέπουμε τέλος πάντων και στην καθημερινότητά μας. Οπότε χρειάζονται πάντοτε και αποθέματα τέτοια για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις συνθήκες, να κάνουμε κάποιες ενέσεις αισιοδοξίας μέσα μας, όσο αυτό είναι εφικτό. Πόσο εύκολο είναι. Δεν έχει βρεθεί και σε μια περιοχή. Δηλαδή, τι να πει έναν άνθρωπο στη Βόρεια Εύβοια, για παράδειγμα. Εντάξει, ναι. Που έχασε από μια μέρα στην άλλη ό,τι είχε και δεν είχε. Ακριβώς. Και αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι. Το πώς θα στηριχθούν όλοι αυτοί οι πυρόπληκτοι. Mm-hmm. Σε προηγούμενη εκπομπή με τον κύριο Ικουφάντη είχα μιλήσει για τη γραμμή 1110, η οποία είναι γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, και συνάδελφοι αναλαμβάνουν πυρόπληκτους, mm-hmm. αλλά ό,τι και να είναι, αυτό δεν μπορεί να αντικαταστήσει ή να καλύψει mm-hmm. όλο το ναι. πρόβλημα των ανθρώπων. Μέσα στον πόνο τους, ακριβώς. Μέσα στον πόνο τους τώρα εκεί, μόνο τη γραμμή δεν σκέφτονται. Το μόνο που σκέφτονται. Τη γραμμή δεν σκέφτονται. Ναι, ναι, ναι. Χρειάζονται ουσιαστική ενίσχυση ναι. τώρα οι άνθρωποι αυτοί. Τώρα, στο υλικό κομμάτι και στις αποζημιώσεις, κυρία Μανέ και κυρία Φραγκάκη, ξεκίνησε χθες αυτή η πλατφόρμα, η arogi.gov.gr. Είναι μια εύκολη διαδικασία από ό,τι έχουμε καταλάβει, κυρία Φραγκάκη. Είναι εύκολη διαδικασία, είναι σε λειτουργία, μπορεί ο κόσμος να κάνει τις σχετικές αιτήσεις, γιατί είναι σημαντικό. Πολλοί πελάτες μας θεωρούν ότι μόνο που έχουν χαρακτηριστεί ως πυρόπληκτοι θα λάβουν κατευθείαν την αρρωγή χωρίς να χρειαστεί να γίνει αίτηση. Αυτή η αίτηση είναι υποχρεωτική τόσο για το ζήτημα των αποζημιώσεων που θα λάβουν ανάλογα με τις φθορές που έχουν συμβεί στις οικίες τους ή στις επιχειρήσεις τους, καθώς επίσης και για το θέμα που θα μας πει και η κυρία Μανέ, για την εξαίρεση από το ΕΝΦΙΑ για τα επόμενα 3 χρόνια. Ναι. Βεβαίως υπάρχουν περιοχές της Εύβοιας που επλήγησαν πάρα πολύ, όπου αυτοί δεν χρειάζεται να κάνουν την σχετική αίτηση και θα γίνει η διαδικασία, αλλά για τις υπόλοιπες περιοχές είναι υποχρεωτικά να γίνει η αίτηση. Είναι μια πολύ εύχριστη και απλή διαδικασία. Είναι στα πρότυπα των άλλων πλατφορμών που είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα για τις 240 δόσεις της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Και ο κόσμος, να πούμε, που έχει και δάνεια, μπορεί να πάρει και αναστολή από την καταβολή των δόσεων προς τις δανειακές του υποχρεώσεις, εφόσον είναι πυρόπληκτος. Ναι. Αυτό χρειάζεται πάλι διαδικασία νομική για τις τράπεζες. Θα πρέπει να γίνει σχετική αίτηση, η οποία μετά θα υπάρξει ενημέρωση προς τις τράπεζες και βεβαίως έτσι οι τράπεζες οφείλουν και είναι υποχρεωμένες να ακολουθήσουν τις σχετικές διαδικασίες που ορίζει βεβαίως. Ωραία. Κύριε Φραγκάκη,
Κυριάκη θα μας πείτε αργότερα για ένα θέμα που έχει προκύψει με την διαθεσιμότητα των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται στην υγειονομική περίθαλψη όλων των συμπολιτών μας. Θα μας το πείτε, είναι νομικό θέμα και δεν ξέρω κατά πόσον θα μπορέσετε να μας βοηθήσετε με το τι ακριβώς ισχύει. Αλλά στην κυρία Μανέ, κυρία Μανέ, είναι εύκολη η διαδικασία για τους πυρόπληκτους ή θα έχουμε χαρτί στο χαρτί, αίτηση στην αίτηση, στην εφορία, τρέξε στην τράπεζα, πήγαινε στις ΔΟΗ κτλ. Για πείτε μας. Στην πρώτη φάση θα συμφωνήσω απόλυτα με την κυρία Φραγκάκη. Όπως ανέφερε, είναι μια απλή υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ουσιαστικά ο ιδιοκτήτης του ακινήτου με τους προσωπικούς κωδικούς του τάξης μπαίνει, υποβάλλει κάποια βασικά στοιχεία στα οποία ο ίδιος χαρακτηρίζει σε ποια κατάσταση βρίσκεται το σπίτι του ή το κτίσμα του το επιχειρηματικό. Η διαδικασία έχει τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι ότι καταστράφηκε ολοσχερός, η άλλη κατηγορία είναι ότι έχει σοβαρές ζημιές και δεν μπορεί ούτε να κατοικηθεί ή να χρησιμοποιηθεί για παραγωγική διαδικασία αν πρόκειται για επιχείρηση, και η τρίτη κατηγορία είναι ότι έχει ζημιές αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αυτή την κατηγοριοποίηση θα την κάνει μόνος του ο πυρόπληκτος. Οπότε, όπως σωστά είπε η κυρία Φραγκάκη, προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες και μέχρι τέλος του μήνα, όπως υποσχέθηκε το Υπουργείο, να δοθούν σταδιακά τα πρώτα χρήματα των προκαταβολών, κυρίως της στεγαστικής συνδρομής. Να πούμε ότι το ποσό που θα λάβει ο καθένας αποτελείται από δύο ουσιαστικά υποποσά. Στο κομμάτι των κατοικιών έχουμε τη στεγαστική συνδρομή και έχουμε και το κομμάτι της πληρωμής των... Είναι 14.000 ευρώ από ό,τι διαβάζω. Στο ανώτερο ποσό, σωστά, μιλάμε και για τις περιπτώσεις τις οποίες... ευρώ η αποζημίωση για οικοσκευή ανακατοικία. Ναι. Σωστά. Την αποζημίωση βέβαια οικοσυσκευής θα την λάβει αυτός ο οποίος χρησιμοποιεί το σπίτι. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί κάποιος να είναι ο ιδιοκτήτης, όμως κάποιος ενοικιαστής μένει μέσα. Ή υπάρχουν πάρα πολλά κίνητα πια, τα οποία ειδικά σε παραθαλάσσιες περιοχές, τα οποία χρησιμοποιούνται και εκμεταλλεύονται με τη διαδικασία των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Άρα προσοχή, θα πρέπει όλοι να λάβουν αυτό που τους αναλογεί, ανάλογα με το αν έχουν στην ιδιοκτησία τους το οίκημα ή αν το χρησιμοποιούν. Κυρία Μανέ, πείτε μας λιγάκι για το φορολογικό τους κομμάτι. Αν δεν έχουν ακόμα κάνει τη φορολογική τους δήλωση, καταρχήν υπάρχει περιθώριο να δοθεί και άλλη παράταση? Τώρα θέλετε να με τσιγκλίσετε πολύ. Σας τσιγκλάω. Όχι, υπάρχει περιθώριο, είναι υποχρεωτικό, είναι αναγκαίο για μας να λάβουμε και άλλη παράταση. Δεν έχω επιστρέψει ακόμα στο γραφείο αυτή τη εβδομάδα, όμως διάβαζα τα νούμερα της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και τα νούμερα μόνα τους δείχνουν ότι είναι αναγκαία μια μεγαλύτερη παράταση. Τώρα για να στοχεύσουμε, μιλάω για το σύνολο των φορολογουμένων και το σύνολο των φορολογικών δηλώσεων. Στοχεύοντας περισσότερο στο κομμάτι των πυρόπληκτων, θα πούμε ότι σίγουρα οι φορολογικές υποχρεώσεις στο σύνολό τους θα πάνε παρακάτω. Μιλάμε και για τις δόσεις στην εφορία, φορολογούμενους οι οποίοι μπορεί να έχουν ενταχθεί σε παλιότερες ρυθμίσεις, φορολογούμενοι οι οποίοι δεν έχουν προλάβει να υποβάλουν τη δήλωσή τους και θα την υποβάλουν αργότερα. Όπως ανέφερε και η κυρία Φραγκάκη, το κομμάτι του έμφυα υπάρχει πλήρης απαλλαγή στις πληγήσεις περιοχές για την τρέχουσα χρήση σε πρώτη φάση, δηλαδή για τον έμφυα που θα εκαθαριστεί έως τα τέλη Αυγούστου και θα ξεκινήσει να πληρώνεται από το Σεπτέμβριο. Για αυτούς σίγουρα θα υπάρχει πλήρης αναστολή. Είναι και όπως είπε χθες ο Πρωθυπουργός, σχετικά με τη Βόρεια Εύβοια, οι επιχειρήσεις δεν θα επιστρέψουν την επιστρεπτέα, έτσι, που είχαν λάβει την προκαταβολή. Σωστά. Είναι σημαντικό το ότι το αναφέρετε, γιατί να θυμίσουμε ότι οι τελευταίες τρεις επιστρεπτές είχαν τη διαδικασία της μη επιστροφής του 50%, αλλά οι αρχικές επιστρεπτές ήταν μεγαλύτερα ποσά για τις περισσότερες επιχειρήσεις, κυρίως της εστίασης και του τουρισμού, και δεν είχαν το 50% της ολικής έκπτωσης. Οπότε και αυτό θα είναι σημαντικό. Και θα ήθελα να πω ότι θέλει μεγάλη προσοχή το τι λέει το ε9 μας. Όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία θα αντληθούν και θα διασταυρωθούν αυτή τη στιγμή έχουν να κάνουν με το πώς έχουν δηλωθεί ιδιοκτησίες στο έντυπο του ε9 της τελευταίας χρήσης. Και ακόμη και για ακίνητα τα οποία, επειδή μιλάμε και για περιοχές οι οποίες είναι εκτός της Αττικής, μπορεί να είναι κάποια παλιότερα κτίσματα τα οποία ήταν ναι μεν αυθαίρετα, όμως στο στάδιο των ετών με τους διάφορους νόμους τακτοποίησης έχουν τακτοποιηθεί. Τα τακτοποιημένα ακίνητα είναι εντός αυτών που θα μπορέσουν
να πάρουν χρήματα και να αποζημιωθούν. Οπότε είναι επιλέξιμα για αποζημίωση, έτσι. Πολύ σωστά. Μάλιστα. Κλείνοντας τον κύκλο αυτόν για τις πυρκαγιές, κυρία Ζωγράφου, μπλέξανε αυτοί οι άνθρωποι. Αναστατώνεται η ζωή τους τώρα, μην γελιόμαστε. Για τα επόμενα. Τελείως. Αναστατώνεται πολύ, χαλάει η ζωή τους. Χαλάει η ροή της ζωής, έτσι όπως τα είχαμε υπολογίσει. Ήδη έχει χαλάσει από μια δεκαετή οικονομική κρίση. Έχει χαλάσει από την πανδημία. Έχει χαλάσει από την πρόσφυγα, κύριε Υποφάντη. Ναι. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει να μείνει. Ή έχει ένα σπίτι το οποίο δεν είναι λειτουργικό. Ή έχει ένα σπίτι το οποίο έπαθε ζημιές. Και επίσης μπορεί να μην είναι λειτουργικό. Αλλά δεν είναι μόνο το κομμάτι το πρακτικό και το υλικό. Είναι και το συναισθηματικό και το ψυχολογικό. Ένα σπίτι δεν είναι τέσσερις τείχοι μόνο. Είναι η ασφάλεια. Είναι όλες σου οι αναμνήσεις. Είναι τα ιδιωτικά σου έγγραφα. Είσαι εσύ ο ίδιος. Είμαστε εμείς οι ίδιοι. Είναι πολύ δύσκολο για τους ανθρώπους αυτούς. Και όπως πολύ σωστά το είπατε, μπλέξαμε. Μπλέξαμε. Ναι, μπλέξαμε. Και διότι το σπίτι αυτό πολλές φορές το έχεις βγάλει από τον κόπο σου, το έχεις χτίσει από τον κόπο σου. Ακριβώς. Είναι το σπίτι του χωριού που έχει έρθει από τη μαμά και τον μπαμπά, η κόπη της μαμάς και του μπαμπά ή η κόπη του παππού και εσύ έχεις συνεχίσει την ιστορία και την παράδοση. Ακριβώς. Μέσα σε αυτή τη γειτονιά, μέσα σε αυτό το χωριό. Ναι. Και βεβαίως το επάγγελμα. Το επάγγελμα πολύ κτηνοτρόφοι, πολλοί αγρότες, πολλοί ρητινοπαραγωγοί, μελισσοκόμοι, ξενοδόχοι. Μελισσοκόμοι, βέβαια. Είχαν ολοσχερή καταστροφή από ότι διάβασα στην Εύβοια. Υπήρχε μεγάλο πρόβλημα εκεί. Ναι. Σε αυτό το κομμάτι. 10.000 τόνοι μέλι χάνουμε από αυτή την ιστορία, όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και οι άνθρωποι που ζούσαν από αυτό. Εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα, κλείνοντας τον κύκλο αυτό της επικοινωνίας, την κυρία Φραγκάκη. Κυρία Φραγκάκη, στο άλλο μέτωπο τώρα, στο μέτωπο της πανδημίας. Ξεκινάει η υποχρεωτικότητα για τους υγειονομικούς. 10.000 υγειονομικοί δεν έχουν εμβολιαστεί από τους 100.000 που έχουμε σε όλη τη χώρα και θα κληθούν να μπουν τέλος του μήνα σε αναστολή. Είναι νόμιμο αυτό, ρωτούν οι υγειονομικοί οι οποίοι δεν εμβολιάζονται? Είναι νόμιμο και έχει ξεκαθαριστεί ήδη, να το πούμε και αυτό και να το τονίσουμε, ήδη από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, τόσο για το ζήτημα του κορονοϊού, όσο βεβαίως και για άλλη υποχρεωτικότητα που υπήρχε σε άλλα εμβόλια, είναι ξεκάθαρη και ορίζει ότι όταν κάτι γίνεται, για να το πούμε πολύ απλά, για να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία, αυτό το αγαθό υπερτερεί. Όταν βεβαίως υπάρχουν και οι διατάξεις οι οποίες ήδη έχουν ψηφιστεί από το 2020 για το ζήτημα της υποχρεωτικότητας για συγκεκριμένη μερίδα του πληθυσμού, για πολύ συγκεκριμένους λόγους, όπως τώρα γίνεται για τους υγειονομικούς, και βεβαίως αυτό εφαρμόζεται με τη διάταξη των 48-20 του 2021 που ορίζει ότι όλες οι υγειονομικές δομές, οι οποίες είναι δημόσιες και ιδιωτικές, να το πούμε, γιατί πολλοί γιατροί μας ρωτούν, εγώ ως ιδιώτης γιατρός, στο ιδιωτικό μου ιατρείο, οφείλω να εμβολιαστώ? Η απάντηση είναι ναι, και σε αυτή την περίπτωση οφείλει ο γιατρός μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου και το προσωπικό του να έχει εμβολιαστεί, γιατί είναι ξεκάθαρο από τη διάταξη και δίνει ξεκάθαρα τους λόγους που μπορεί κάποιος να εξαιρεθεί. Για να εξαιρεθεί κάποιος από αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να έχει πολύ συγκεκριμένους λόγους υγείας, οι οποίοι πιστοποιούνται και να περάσει από την Υγειονομική Επιτροπή της Υγειονομικής Περιφέρειας. Ναι. Οπότε είναι συγκεκριμένη η διαδικασία. Είναι συγκεκριμένη. Εκεί υπάρχει ένα θέμα και θέλω να το τονίσω για τους ιδιώτες γιατρούς. Επειδή μπορούν να περάσουν μόνο οι γιατροί για να εξαιρεθούν, που έχουν θέματα υγείας, οι οποίοι είναι σε δημόσιες δομές, να πούμε ότι ακόμα υπάρχει ένα πρόβλημα και πρέπει τώρα αυτές τις μέρες, επειδή 1η Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί, και για τους ιδιώτες να μπορούν να περάσουν είτε από την Υγειονομική Περιφέρεια για τους λόγους εξαίρεσης από την Τριμερλή Επιτροπή, να πούν τους λόγους, ώστε αν κάποιος έχει πραγματικό λόγο υγείας, να μπορέσει να εξαιρεθεί από την υποχρεωτικότητα. Στο δημόσιο θα πάει σε αναστολή, έτσι. Αναστολή εργασίας. Δεν θα καταβάλει το μισθό του? Όχι. Δεν θα καταβάλει. Στον ιδιωτικό τομέα όμως, τι έχουμε? Θα κλείσει το ιατρείο. Όχι, αν δουλεύει σε κάποια άλλη μονάδα, ας πούμε. Αναστολή εργασίας, κατά τον και ίδιο τρόπο. Και στον ιδιωτικό τομέα, με ενημέρωση της επιθεώρησης εργασίας, χωρίς. Ακούσαμε για μια εργαζόμενη σε μονάδα φροντίδας. Σε μονάδα φροντίδας. Απολύθηκε ή μπήκε σε αναστολή? Σε αναστολή εργασίας, που σημαίνει ότι μέχρι να εμβολιαστεί, ναι, ή μέχρι να σταματήσει η εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου, επειδή πέρασε η πανδημία για τον ΑΒ λόγο που θα κρίνει η Επιτροπή,
τότε θα είναι σε αναστολή. Νομικά δεν θα παίρνει, όμως, δηλαδή. Έρχεται να σου πει, εφόσον δεν είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός, άρα για ποιο λόγο εμένα με υποχρεώνεις με την εργασία μου? Γι' αυτό θα προσφύγουν και πάλι, μας λένε, από την Ένωση. Ο εμβολιασμός είναι υποχρεωτικός, είπαμε, μόνο για αυτές τις κατηγορίες των συμπολιτών μας. Όχι για όλους τους πολίτες. Άρα, από τη στιγμή που υπάρχει διάταξη, από τη στιγμή που υπάρχει το νομικό επλουστάσιο και είναι ξεκάθαρο από το Συμβούλιο της Επικρατείας, είναι πάγια η νομολογία, δεν τίθεται ζήτημα κάποιος να αρνηθεί ή να κερδιθεί μια τέτοια περίπτωση στα δικαστήρια. Μάλιστα. Κυρία Φραγκάκη, κυρία Μανέ, κυρία Ζωγράφου, ευχαριστούμε που είχατε την καλοσύνη να είστε μαζί μας. Την καλημέρα μας.